Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο Λάριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς θα κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά. Για το πω, για το πω. Όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα, ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξόριστος. Μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Για 15 συνεχή έτη, η κοινωνική στήριξη βρίσκεται δίπλα σε παιδιά με ειδικές ικανότητες, σε παιδιά που ζουν σε ιδρύματα και δίπλα σε ανθρώπους που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Με σύνθημα «Ας αγαπήσουμε τους ανθρώπους και ας τους το δείξουμε», η πολυβραβευμένη μη κερδοσκοπική οργάνωση δίνει χαρά σε παιδιά μέσα από αυτή τη γιορτή της αγάπης που διοργανώνεται εν ώψη του Πάσχα. Η τηλεόραση της Ζούγκλας βρίσκεται εδώ για να αποτυπώσει τα χαμόγελα αυτών των παιδιών. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γυαλιάς μας. Μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξόριστος. Μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας. Είστε η πρόεδρος της κοινωνικής στήριξης. Ποιο είναι το έργο της μη κερδοσκοπικής αυτής της οργάνωσης? Η κοινωνική στήριξη έχει μία παρουσία στα κοινωνικά δρόμενα εδώ και 15 χρόνια. Πρωτοξεκίνησε με στόχο να υποστηρίξει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τους. Στη συνέχεια όμως, επειδή διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες γύρω μας, συνάνθρωποι μας που δεν περνάνε καλά, επεκτείναμε τα προγράμματά μας και αυτή τη στιγμή εκτελούμε με επιτυχία 8 προγράμματα. Το πρώτο πρόγραμμά μας, όπως σας είπα, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών στα ιδρύματα. Το δεύτερο πρόγραμμά μας είναι η διπλανή πόρτα που αφορά συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται είτε γιατί δεν έχουν πόρους οικονομικούς ή είναι σε ασθένεια ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου δυσκολίες. Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα της κοινωνικής στήριξης είναι τα γεύματα αγάπης, τα οποία εκτελούνται μέσα σε ιδρύματα με στόχο να δώσουν χαρά στα παιδιά και να φέρουν τον έξω κόσμο μέσα, αλλά να βγάλουν και τα παιδιά προς τα έξω, προκειμένου να σπάσει αυτός ο ρατσισμός για τα παιδιά με αναπηρία. Επίσης, ένα πρόγραμμά μας που τελευταία εκτελείται με επιτυχία και αυτό είναι τα γεύματα αγάπης μαζί με την διανομή κατοίκων, τροφίμων, ηματισμού και ό,τι άλλο διαπιστώσουμε ότι υπάρχει σαν ανάγκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω σήμερα που είστε εδώ κοντά μας, να προβάλλετε τις δραστηριότητες μας, να ευχηθώ σε όλους καλό Πάσχα και θα ήθελα να δανειστώ τις σκέψεις ενός σπουδαίου επιστήμονα του Στίβεν Χόκιν με αφορμή την τελευταία ταινία του, που λέει ότι η ανθρωπότητα θα έχει μέλλον μόνο εάν υπάρχει αλληλεγγύη, αγάπη και μία αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους. Η πορεία σας στον εθελοντισμό μετρά πάρα πολλά χρόνια. Από πού ξεκινήσατε, ποια ήταν η κινητήριος δύναμη? Εγώ είμαι κοινωνική λειτουργός. Άρα από τη φύση της δουλειάς μου
στρέφομαι προς την κοινωνία. Αλλά η κινητήριος δύναμης είναι η αγάπη για τον άνθρωπο κυρίως και ιδιαίτερα για τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν οικογένεια και πρέπει όλοι να ανοίξουμε την αγκαλιά μας. Είναι αυτοί οι μικροί άγγελοι που είναι τριγύρω μας και χρειάζονται στήριξη. Θεωρείτε ότι η κοινωνία συμπεριφέρεται διαφορετικά σε αυτά τα παιδιά? Νομίζω ότι στα παιδιά με αναπηρία υπάρχει ρατσισμός. Τελευταία έχει αυλυνθεί λίγο αυτό το θέμα και χάρη στην... μια ευκαιρία καλή από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που πρέπει να προβάλλουν, γιατί δεν είναι τα παιδιά αυτά διαφορετικά, είναι νομίζω όπως όλοι μας. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε κάπως και συνήθως αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν χώρους κοινωνικούς γιατί δεν τα δέχονταν αυτοί οι χώροι. Αυτό. Η θέση του εθελοντισμού για την αλλαγή αυτής της θέσης της κοινωνίας, ποια είναι? Νομίζω ότι υπάρχει μία ευαισθητοποίηση από την πλευρά των ανθρώπων που ασχολούνται με τον εθελοντισμό, μία αγάπη για όλους τους ανθρώπους και αυτό περνάει μετά στην οικογένεια και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Αλλά για να αλλάξει η στάση χρειάζεται από τα σχολιά μας εκπαίδευση από τις μικρές ηλικίες. Γι' αυτό θα δείτε σήμερα στην απόψινή μας γιορτή ότι έχουμε και μικρά παιδιά από τις οικογένειές μας, οι εθελοντές που φέρνουν τα παιδιά τους και έτσι θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη παρέα και με τα παιδιά που είναι σε χώρους ειδικής αγωγής αλλά και με άλλα παιδιά που είναι υγιή και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας. Η κυρία Κοπελιά, Γενική Γραμματέας της κοινωνικής στήριξης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που άλλη μια φορά κατορθώσαμε και κάνουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή που την κάνουμε μία φορά το χρόνο, το Πάσχα, και έρχονται πολλά ιδρύματα, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γύρω στα 400 παιδιά έρχονται, κάθε χρόνο γίνεται, είναι η μεγάλη εκδήλωση της χρονιάς μας και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Βέβαια είναι η ψυχή όλης της εκδήλωσης, είναι η κυρία Τσιακάλου, η πρόεδρος. Και εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Δανιά, πόσα χρόνια είστε εθελόντρια? Είμαι περίπου 10 χρόνια από τον καιρό που ήρθα στη Σαρονίδα να μείνω μόνιμα. Αισθάνομαι τυχερή, πάρα πολύ τυχερή που έχω ενσωματωθεί στην κοινωνική στήριξη. Τυχερή γιατί έχω γνωρίσει την κυρία Τσιακάλου. Με όλη μου την καρδιά προσφέρω ό,τι μπορώ. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για μας, αλλά παράλληλα αυτό που κάνουμε μας γεμίζει πολύ μεγάλη χαρά. Έχουμε τα γεύματα αγάπης που πάμε σε αυτά τα παιδιά που δεν μπορούν, τα οποία μας περιμένουν πώς και πώς τα κάγκελα. Φεύγω από εκεί ανάλαφρη. Ειλικρινά είναι κάτι το φανταστικό. Βλέπω στα μάτια σας ότι είστε πολύ συγκινημένοι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί το νιώθω, το νιώθω. Είναι κάτι που με αγγίζει πάρα πολύ. Ποιο μήνυμα θα στέλνατε σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό, αλλά διστάζουν? Να μην διστάζουν, καθόλου να μην διστάζουν. Να έρθουν και όποιος έρχεται φεύγει πάρα πολύ ευχαριστημένος μετά. Ειλικρινά είναι πάρα πολύ μεγάλη προσφορά αυτή και τη δέχονται τα παιδιά αυτά, τα οποία ειδικά τα παιδιά με την νοητική στέρηση, που είναι άγγελοι, είναι άγγελοι. Η κοινωνία στιγματίζει παιδιά με ειδικές ικανότητες? Καθόλου νομίζω, ως προς εδώ τουλάχιστον τη δική μας κοινωνία, τα αγαπάμε πάρα πολύ, τα αγαπάμε και αυτά το καταλαβαίνουν πάρα πολύ αυτό και περιμένουν. Γενικότερα όμως η κοινωνία? Δεν ξέρω τι να πω, υπάρχει ακόμη κάτι, αλλά όσο όμως περνάει ο καιρός, ίσως και η κατάσταση τωρινή μας έχει ευαισθητοποιήσει ακόμη περισσότερο. Πόσα χρόνια λοιπόν ασχολείστε με την κοινωνική στήριξη ως αντιπρόεδρος? 12. 12 χρόνια ασχολούμαι, είναι επικοδομητικά και τα 12. Θεωρώ ότι έχουμε δώσει περισσότερα από τις δυνάμεις μας και περισσότερα από όσα μπορούσαν 2-3 γυναίκες όπως μαζευτήκαμε στην αρχή με την πρόεδρο να δώσουμε. Ελπίζω να συνεχίσουν οι επόμενοι, γιατί εμείς τώρα ψιλοκουραστήκαμε. Εγώ προσωπικά έχω λίγο γεράσει, έχω πολλά εγγόνια πλέον και ελπίζω τα παιδιά μου, τα οποία είναι ήδη ευαισθητοποιημένα, να συνεχίσουν αυτό το έργο, το οποίο είναι όντως σημαντικό. Υπάρχει μέλλον στον εθελοντισμό? Υπάρχει μέλλον στον εθελοντισμό, γιατί βλέπω τα νέα παιδιά
να ευαισθητοποιούνται και να έχουν ακριβώς αυτό στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους που εμείς το αποκτήσαμε ίσως και σε μεγαλύτερη ηλικία, όχι τόσο νέοι. Είμαι αισιόδοξη για αυτό το θέμα, πολύ αισιόδοξη για τα παιδιά τα νέα. Έχουν ευαισθησίες, ζουν μαζί με άλλους στον πλανήτη και όχι μόνα τους. Είναι πολύ σημαντικό να ζεις με όλους τους άλλους μαζί, όχι μόνος στο χρυσό, στο κλουβί. Κυρία Βένια Πετροπούλου, πόσο καιρό ασχολείστε με τον εθελοντισμό? Με τον εθελοντισμό ασχολούμαι γύρω στα 3 χρόνια συστηματικά. Δηλαδή τι ακριβώς κάνετε? Έχουμε στην ομάδα της κοινωνικής στήριξης, υπάρχουν 3-4 ομάδες, η κάθε μια ομάδα έχει αναλάβει και από μία περιοχή, άλλη μία Σαρονίδα, η άλλη είναι Αναβίσου, και εμείς έχουμε κατά αποκλειστικότητα το Ίδρυμα Έγνοια, που είναι παιδιά με νοητική στέρηση. Βέβαια, έχουμε πάει στις φυλακές των ανηλίκων, πηγαίνουμε στους άστεγους, έχουμε πάει στα... Δηλαδή, όπου μας έχουν ανάγκη και όπου ειδοποιούν την κυρία Τσιακάλου, εμείς είμαστε εκεί. Έχουμε γεύματα, όταν λέμε γεύματα, δηλαδή για άπορες οικογένειες, ετοιμάζουμε διάφορα πακέτα με τρόφιμα και τα πηγαίνουμε στα σπίτια τους, αλλά είναι επιλεγμένα, ξέρουμε και είναι ελεγμένα. Δεν μας λέει κάποιος, ξέρετε. Πώς σας αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, εγώ έχω πάρει πάρα πολύ χαρά, σας μιλώ ειλικρινά. Δεν το περίμενα. Στην αρχή ήμουν λίγο επιφυλακτική, αλλά μετά και μόνο που σε βλέπουν, μόνο που σε αγκαλιάζουν, μόνο που σε φιλάνε, την παίρνεις εσύ τη χαρά αυτή. Δεν είναι τόσο ότι δίνουμε εμείς, είναι πιο πολύ ότι παίρνουμε. Η σημερινή εκδήλωση είναι μία από τις πολλές που έχω έρθει, που κάνει κοινωνική στήριξη, αλλά όχι μόνο κοινωνική στήριξη. Επί 25 χρόνια παρακολουθώ τα τοπικά δρόμενα σε όλους τους δήμους, τουλάχιστον της Νότιας Αττικής, και μπορώ να πω ότι η κοινωνική στήριξη, εκτός το ότι έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο της, υλοποιεί κάθε στιγμή τους σκοπούς της με τη συμπαράστασή της στον συνάνθρωπο και ειδικότερα στα παιδιά που έχουν ανάγκες. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα έμαθα ότι θα βραβευθεί ο κύριος Διονύσης Κατζηδάκης, ο αντινάβαρχος στην αποστρατεία, δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος βέβαια όλοι γνωρίζουμε όχι μόνο για το ποιοτικό έργο παράγει στο Δήμο του και για τη διαφάνεια με την οποία διαχειρίζεται τα χρήματα του Δήμου, αλλά και το γεγονός ότι έχει βραβευθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από ένα χρόνο ως ένας από τους 3 καλύτερους δημάρχους της Ενωμένης Ευρώπης. Πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός στις μέρες μας και ειδικά όταν σχετίζεται με παιδιά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες? Είναι γεγονός πως σήμερα όλη η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πολλό δε μάλλον τα νέα παιδιά και ειδικότερα τα παιδιά που είναι και ορφανά και επίσης παιδιά που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Και επειδή είμαι κάτοικος και δημότης της Βούλας, κοντά στο πήγμα της Βούλας, και έχω συνεισφέρει κι εγώ έστω και στο κατελάχιστον στα παιδιά εκείνα, μόνο όταν φέρνω στο μυαλό μου τις εικόνες των παιδιών εκείνων μέσα στο πήγμα της Βούλας, αλλά και άλλα παιδιά τα οποία θα δείτε και σήμερα εδώ, τότε αισθάνομαι την ανάγκη ακόμη περισσότερο να είμαι κοντά στον συνάνθρωπο και ειδικότερα επαναλαμβάνω στα παιδιά τα μικρά. Κυρία Λίλιαν Γρηγοριάδου, είστε εθελόντρια στο ΠΙΚΠΑ. Ναι, πολλά χρόνια, 20 χρόνια από τότε που είμαι στο Πόντισο, που Γλυφάδας, ξεκινήσαμε ένα κοινωνικό πρόγραμμα με το ΠΙΚΠΑ Βούλας και από τότε ασχολούμαι εθελοντικά και εγώ και άλλα άτομα από το μαγαζί. Και είναι κάτι που μας γεμίζει πολύ, παίρνουμε πολύ αγάπη. Ποιος είναι ο ρόλος του εθελοντισμού? Ο ρόλος του εθελοντισμού για μένα είναι να δέχεται τα παιδιά όπως είναι, να τα αντιμετωπίζει όμοια, ισότιμα, και νομίζω είναι αυτό που ζητάνε και τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό που μας δίνουν τα παιδιά όλα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δίνουμε εμείς. Thank you.
Thank you.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στην εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι μερικές φορές τα λόγια είναι περιττά. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Θέλω να σας πω ότι την εκδήλωσή μας τιμάμε την παρουσία του ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, κύριος Χατζηδάκης. Ο εκπρόσωπος του πολεμικού ναυτικού, κύριος Μιχέλης. Η μπάντα του πολεμικού ναυτικού και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και το μαέστρο, τον κύριο Μανάτο. Η δημοσιογράφος, κυρία Έμι Λιβανίου. Κοντά μας είναι και η κυρία Ζωή Τηγανούρια, διεθνούς φήμης σολίστου του ακορντεόν. Είναι συνθέτης του πιάνου και ο κύριος Σαββατάγγελος, οι οποίοι πραγματοποιούν στις 26 Απριλίου συναυλία στο Θέατρο Άλμα και μέρος των εσόδων θα δοθούν για την κοινωνική στήριξη. Εκπρόσωποι φορέων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, το Φιλόπτωχο Ταμείο και η κυρία Δάβαρη με τις κυρίες από το Φιλόπτωχο Ταμείο Μαρκοπούλου. Μαζί μας βρίσκεται η κυρία Στέλλα Καλή και ο μάνατζέρ της, ο κύριος Σολδάτος Γιάννης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, και ο κύριος Λουκάς Καραγιάννης και η κυρία Στικούδη Κατερίνα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αγαπημένα μας παιδιά, καλό μήνα, καλώς ήρθατε στην καθιερωμένη μας γιορτή της αγάπης που κάθε χρόνο προετοιμάζουμε για σας. Τη γιορτή που όλοι περιμένετε και που ο όμορφος αυτός χώρος γεμίζει από μικρούς αγγέλους, πολλές αγκαλιές και πολλά χαμόγελα. Για τη σημερινή μας εκδήλωση θέλω να ευχαριστήσω θερμά αυτούς που τη στήριξαν. Τον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο, τον κύριο Γιάννη και την κυρία Σίγμα, τον κύριο Γεμετζίογλου και τα ΚΑΕ, τον εκδότη του Βήμα Online, κύριο Νικόλαο Κονταρίνη, για την πολύτιμη στήριξη του έργου μας. Την μπάντα του πολεμικού μας ναυτικού, που ήδη την απολαύσαμε. Τον κύριο Πελεκάκη από τον όμορφο αυτό χώρο, τους εθελοντές μας για τα όμορφα δώρα που ετοίμασαν, την κυρία Έμι Λιβανίου και την κυρία Μαρία Κατσαβάκη, την κυρία Εύα και τον κύριο Γιώργο, θερμούς υποστηρικτές σε όλες τις δράσεις μας. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και η δύναμη της προσφοράς και της αλληλεγγύης να υπερισχύσει στη σύγχρονη κοινωνία. Σε αυτή λοιπόν την όμορφη γιορτή θέλουμε να τιμήσουμε και να αναδείξουμε τους ανθρώπους που στάθηκαν αρρωγή μας τη χρονιά που πέρασε, αλλά που είναι και φωτεινά παραδείγματα προσφοράς. Είναι από τον πολιτικό, τον επιχειρηματικό και τον πολιτιστικό χώρο που μας συγκίνησαν για τη δύναμη και τον πλούτο της ψυχής και της καρδιάς τους, έκαναν πράξη την αγάπη τους για τον συνάνθρωπο, μας τιμούν με την αξία τους και τους τιμούμε όπως τους αρμόζει. Θέλουμε λοιπόν σήμερα να τιμήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Χατζηδάκη, τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου. Παρακαλώ, κύριε Χατζηδάκη. Κυβερνήτης, αθλητής, κυβερνήτης τριών πολεμικών πλοίων, πετυχημένος δήμαρχος στο Παλαιό Φάλιρο. Μέσα στους 6 καλύτερους δημάρχους της Ευρώπης.
διακρίνεται για το κτίσιμο μιας αλληλέγγυας δημοτικής κοινωνικής πολιτικής. Κύριε Δήμαρχε, σας συγχαίρουμε για ό,τι κάνετε, για τη βελτίωση ποιότητας ζωής των αναξιοπαθών συνανθρώπων μας, γι' αυτό και σας τιμούμε. Θέλετε να πείτε δύο λόγια, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ό,τι πρέπει να κάνουμε στη σημερινή περίοδο, αλλά και όποτε απαιτείται, πρέπει να γίνεται με σεμνότητα και ταπεινότητα. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, που αποφασίσατε να με βραβεύσετε, αλλά πρέπει πρώτα να βραβεύουμε τους γονείς και τους ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά να κρατήσουν την οικογένειά τους όρθια. Αυτοί έχουν περισσότερη ανάγκη. Και πρέπει όλοι που ασχολούνται με την πολιτική, με τα δημοτικά, να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να βλέπουν τους ανθρώπους σαν αριθμούς, αλλά σαν οντότητες. Και όποιος νομίζει ότι όποιος έχει κάποιο πρόβλημα και δεν τον ακουμπά ότι το έχει ξεπεράσει, κάνει λάθος. Ό,τι δεν ισχύει σήμερα μπορεί να ισχύσει και για άλλους αύριο. Λοιπόν, σε όλους τους γονείς και στις οικογένειες εύχομαι κουράγιο, δύναμη και όταν πιστεύετε μέσα σας και στο Θεό, όλα θα ξεπεραστούν και θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε και να περπατήσουμε καλύτερα. Κυρία Πρόεδρε, εσείς πρέπει να βραβεύεστε για το θεάρεστο έργο που κάνετε. Και σας ευχαριστώ, είναι μεγάλη τιμή που επιλέξατε εμένα απόψε. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας την πάντα του πολεμικού μας ναυτικού και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον αντινάβαρχο αρχηγό γεν κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη που μας την έστειλε. Η μπάντα έχει μία διαδρομή αξιοθαύμαστη 100 και πλέον ετών και έχει κάνει πολλές δημόσιες επιτυχείς εμφανίσεις. Σήμερα μας χάρισε μια εύθυνη νότα στη γιορτή της αγάπης μας. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του αρχηγείου να έρθει να παραλάβει το βραβείο. Καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να πω ότι είναι πολύ μεγάλη η τιμή και η χαρά να βρισκόμαστε εδώ. Το πολεμικό ναυτικό, εκτός από την αποστολή του της διαφύλαξης της θάλασσας, έχει και ένα κοινωνικό πρόσωπο και φροντίζει σε κάθε ευκαιρία να το δείχνει. Θα είμαστε πάντα μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ και καλό Πάσχα σε όλους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Πλέφτη. Σήμερα τιμούμε μια καταξιωμένη δημοσιογράφο, την κυρία Έμιλη Βανίου, τηλεπαρουσιάστρια με έντονη φιλανθρωπική δράση. Παρακαλώ, κυρία Λιβανίου. Με το ετήσιο λεύκομα που εκδίδει, η δύναμη της προσφοράς αναδεικνύει αξιέπαινες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης ανθρώπων που προσφέρουν στον συνάνθρωπο και την κοινωνία. Σήμερα την τιμούμε και την ευχαριστούμε για ό,τι μας έχει προσφέρει. Θέλετε να πείτε. Θέλω να ευχαριστήσω εγώ, αγαπημένη Αναστασία, εσένα. Είναι χαρά και τιμή μεγάλη που είμαι εδώ σήμερα. Η γιορτή πρώτη φορά είμαι καλεσμένη, είναι καταπληκτική. Και θέλω να σας πω, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, ότι σε αυτή την προσπάθεια, στη δύναμη της προσφοράς που ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια, είπαμε ότι στην κρίση, στη μεγάλη κρίση, πρέπει αυτός που προσφέρει
να φαίνεται με την καλή έννοια. Συμφωνώ με τον κύριο Δήμαρχο, όχι υπερβολές, αλλά η προσφορά πρέπει να φαίνεται για να ξέρουν αυτοί που την προσφέρουν, που τη δέχονται, ότι υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν για εκείνους και γιατί ο διπλανός πρέπει να πάρει ένα μάθημα και να προσφέρει και αυτός, ως παράδειγμα προς μίμηση. Μέσα σε αυτό το ταξίδι των 4 ετών, όπου έχουμε βρει όλα τα ιδρύματα της χώρας και όλους τους φιλανθρώπους και όλους αυτούς που προσφέρουν, κάπως έτσι γνώρισα την κυρία Τσιακάλου, την αγαπητή Αναστασία, η οποία κάνει πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Και θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω και στη δύναμη της προσφοράς και του χρόνου θα έχεις περίοπτη θέση με την κοινωνική στήριξη και με το έργο σου. Ευχαριστώ θερμά. Καλό Πάσχα σε όλους σας. Την κυρία Χριστίνα Γαβαλά, Διευθύντρια Μάρκετινγκ Μεγάλης Επιχείρησης. Προωθεί την κοινωνική εταιρική υπευθυνότητα στην κουλτούρα της επιχείρησής της, συμβάλλοντας αξιόλογα στο κοινωνικό έργο που επιτελούν κοινωνικές οργανώσεις. Παρακαλώ πολύ να έρθει να παραλάβει το βραβείο της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την είχα ακούσει τη γιορτή της αγάπης που κάνετε, μου την έχετε πολλές φορές και η θεία μου και εσείς, αλλά πραγματικά τώρα που ήρθα και νιώσα έντονη συγκίνηση μπαίνοντας μέσα. Είναι μια γιορτή αγάπης, έτσι είναι. Φυσικά τα βραβεία και η τιμή ανήκει σε εσάς περισσότερο παρά σε εμάς. Και εύχομαι στο μέλλον να μπορέσουμε να προσφέρουμε πολλά περισσότερα στην κοινωνική στήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Πάσχα. Και κοντά μας είναι και η αγαπημένη μας Κατερίνα Στικούδη. Παρακαλώ πολύ την κυρία Στικούδη. Μουσικός, παρουσιάστρια, με επιτυχή διαδρομή στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό χώρο. Δυναμικά παρούσα σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για να προσφέρει χαρά στα παιδιά. Έχει κατ' επανάληψη στηρίξει τις εκδηλώσεις μας. Την ευχαριστούμε και την τιμούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και φέτος και ήρθα. Θέλω να δώσουμε όλοι μαζί ένα πολύ μεγάλο δυνατό χειροκρότημα στην οργάνωση και σε όλους εσάς που είστε απόψε σήμερα εδώ. Είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια, μου αρέσουν όμως οι πράξεις. Εύχομαι σε όλους εσάς τα καλύτερα, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι και φέτος μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας απολαύσουν τα παιδιά σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε την πάντα για την παρουσία της. Και τώρα το λόγο έχουν οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας. Η εκδήλωσή μας μεταδίδεται live από το Zoogla.gr σε όλο τον κόσμο. Τους ευχαριστούμε σήμερα που είναι κοντά μας. Και το λόγο... Θέλεις να πεις κάτι? Έλα, θα δώσω. Στον κύριο Σολδάτο και στον κύριο Καραγιάννη τα παιδιά θα δώσουν από ένα μικρό δωράκι. Καλησπέρα. Στον τόπο να εξηγείς, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Φύγε και μη σ' απασχολεί. Πώς θα με τώρα που δεν θα είμαστε μαζί. Είτε με σένα είτε χωρίς. Γέλατε πάνω παιδιά. Εγώ θα κοιμηθώ. Σε νύχτια δράματα πότα. Εμένα δε μ' αγγίζει τίποτα από αυτά. Αρνούμε για σένα να πονέσω. Να κλάψω, να στεναχωρηθώ. Δεν έχω άλλο κάτι να προσθέσω. Την ύπαρξή σου πλέον τελείως αγνώ.
ασχοληθώ με άλλα πιο σημαντικά. Δυνατά! Αρνούμε για σένα να πονέσω, να κλάψω, να στεναχωρηθώ. Δεν έχω άλλο κάτι να προσθέσω, την ύπαρξη σου πλέον τελείως αγνώ. Αρνούμε για σένα να τα κρίσω, δεν έχω για χάσιμο καιρό. Το δάκρυ μου δεν θα ταραμίσω για κάτι που έχει πάψει να αξίζει από καιρό. Για να κουνηθούμε, παιδιά. Παιδιά. Συνεχίζουμε. Για πάμε. Για έλατε κοντά. Μικρή και μεγάλη. Πιστεύεις πως σε έχω ανάγκη, θα είσαι απλά στον ουρανό μου ένα σύννεφάκι. Θα αποτελείς μια λεπτομέρεια χωρίς ουσία, που πάντοτε θα παραλύπτεται την ιστορία. Για πάμε!
παιδιά. Συνεχίζουμε. Πάμε να κουνηθούμε λιγάκι. Παρουσία της κυρίας Θεοδοσίου και του Ερυθρού Σταυρού Παλαιού Παλήρου, γιατί είναι μια σπουδαία προσωπικότητα, πολύ κοντά στο συνάνθρωπο και σε όλες τις δοκιμαζόμενες οικογένειες. Είναι τιμή μας, κυρία Θεοδοσίου, που είστε σήμερα μαζί μας. Και τώρα, το μικρόφωνο η κυρία Στικούδη. Μάλιστα, για πάμε λίγο, είμαστε έτοιμοι! Φοράνε γυαλιά μοιοπικά για να με δουν τόσο μπροστά. Τους μοιάζω μίλια μακριά. Φοράω γυαλιά πάντα μαύρα στο χρώμα. Να μην βλέπω ακόμα τα λάθη τους ξανά. Φοράνε γυαλιά μοιοπικά για να με δουν τόσο μπροστά. Τους μοιάζω μίλια μακριά. Γέλατε λίγο προς το γέλατε. Πάντα μαύρα στο χρώμα. Να μην βλέπω ακόμα. Είμαστε έτοιμοι! Δεν άκουσα! Έτσι θέλω, δυνατή ομάδα! Δυνατή ομάδα με στυλ, δυνατό! Για να δώρω τα χέρια ψηλά, για να τα σηκώσουμε όλοι ψηλά, ψηλά, ψηλά. Ερωτείο, μαμαντέα, καλώς! Για πάμε λίγο! Και, και, και!
ξεκινήσουμε με αγαπημένο, αφιερωμένο σε όλους εσάς και ειδικά στο Γιάννη. Για πάμε λίγο όλοι μαζί, δώστε μου λίγο ρυθμό και α! Εδώ και πίσω όλοι μαζί. Σημάδι που τα έχω μαζί. Όσες φορές θυμάμαι ήσουν εκεί, σιγά μπροστά μου. Α, στα όνειρά μου. Πάμε λίγο όλοι μαζί γιατί τόσο μακριά θα με δίπλα σου νιώθω εγώ. Πάμε λίγο και τι να σου πω για μας, σε λόγια δε χωράς. Τόσες εικόνες μες στο μυαλό μου. Τι να σου πω για μας, πάνω μου θα κουμπάς. Πάντοτε σαν τατουάς. Δικιά σου εγώ για μια ζωή, μέχρι να πάψει να γυρίζει η γη. Δεν θα σε χάσω. Δεν θα ξεχάσω να σ' αγαπώ. Όσο μακριά κι αν πάμε, δίπλα σου νιώθω εγώ. Πού είσαι Γιάννη? Τι να σου πω για μας, σε λόγια δε χωράς. Τόσες εικόνες μες στο μυαλό μου. Τι να σου πω για μας, πάνω μου τα κουμπά. Που δεν βλέπει κανένας, σαν εξίτηλο κοντά του μελάνι μιας πένας. Που γράφει τώρα τους πιο όμορφους τύπους. Ακούγονται δυνατά σαν της καρδιάς μου τους τύπους. Μην τους παρεξηγείς, ακανόνεις και θα σπάνε κάθε ίσκο σκοπής. Σ' ένα κόσμο ενοχής, δεν θα ντραπώ να πω πως έχω βρει αυτό που με κάνει. Και πάμε λίγο όλοι μαζί! Τι να σου πω για μας, σε λόγια δε χωράς. Τόσες εικόνες μες στο μυαλό μου. Να σου πω για μας, πάνω μου θα κουμπάς. Πάντοτε σαν τα τουάς. Πάντοτε σαν τα τουάς. Πάντοτε σαν τα τουάς. Μπράβο στο χορευτή μας, παρακαλώ πολύ, ένα δυνατό χειροκρότημα. Αυτά είναι. Πάμε λίγο όλοι μαζί όπως είμαστε και... Δώστε μου λίγο ρυθμό όλοι μαζί. Μόνο η αναμνήση σου έχει απομείνει. Μόνη πια δεν θα είμαι μαζί σου. Τι! Κάθε υπόσχεσή σου ψεύτικη έχει γίνει. Τώρα το φίλι σου πια δε με τη λίγη. Τώρα κι αφού φτάσαμε εδώ, τώρα ό,τι γαλές δεν σ' ακούω ξανά. Σ' άλλο επίπεδο είμαι σε. Δεν μπορείς να με φτάσεις, δεν μπορείς να με πιάσεις. Σ' άλλο επίπεδο είμαι κι εσύ πιο χαμηλά. Δεν μπορείς να με φτάσεις, πιο καλά να ξεχάσεις. Σε τα κούνια ψηλά. Πάμε λιγάκι. Ναι, σε τα κούνια ψηλά. Ποιος ξέρει τώρα? Είμαι σίγουρη ότι το ξέρεις. Για έλα εδώ. Ψηλά τα κούνια. Κοίτα μας γεννάζω κάθε μέρα μου. Μου έχεις πει πως σου παίρνεις σαν την αμπία. Σε νοιάζει μόνο το εγώ, καμία άλλη δεν είναι μία. Μόνο μία και κάτι άλλο σε τη ζωή μου. Κάθε μη μου πράγμα. Τώρα ό,τι κι αν κάνεις δεν είναι αρκετό.
με δω. Θα φύγω πρώτη εγώ. Τώρα ό,τι καλές και σ' ακούω ξανά. Σ' άλλο επίπεδο είμαι σε. Δεν μπορείς να με φτάσεις. Δεν μπορείς να με πιάσεις. Σ' άλλο επίπεδο είμαι και εσύ πιο χαμηλά. Δεν μπορείς να με φτάσεις. Πιο καλά να ξεχάσεις. Σ' άλλο επίπεδο είμαι σε τα κούνια ψηλά. Δεν μπορείς να με φτάσεις, δεν μπορείς να με πιάσεις. Σ' άλλο επίπεδο είμαι και εσύ πιο χαμηλά. Δεν μπορείς να με φτάσεις, πιο καλά να ξεχάσεις. Σ' άλλο επίπεδο είμαι σε τα κούνια ψηλά. Χα, γιατί! Όλα θα γίνουν, θα μπεις στη ζωή μου. Αρκεί να σ' αρέσει τι? Η μουσική μου. Όλα θα γίνουν, θα μπεις στη ζωή μου. Αρκεί να σ' αρέσει η μουσική μου. Φορές ανώτες και δίδυκα μόνο με ήχους. Αρνήθηκα μόνο στους τύπους και ζαλίζομαι από τις μουσικές μου τους ήχους. Νοίζω μόνο τη φωνή του πενταγράμμου. Νομίζω λέει έχει έρθει η σειρά μου. Κι αν μου μιλήσεις σε αυτή τη γλώσσα, κοίτα να δεις, θα σου δείξω άλλα τόσα. Ακούω μόνο μία νότα, ακούμε και με τα ρότα. Χαμηλώ σε όλα τα φώτα, δεν θα είναι πια όπως πρώτα. Γιατί δυνατή μόνο μουσική και εσύ είσαι κάπου εκεί. Όλα αλλάζουν σε μια στιγμή γιατί. Θέλω για λίγο να καθώ στις πόλεις στον ήχο. Θέλω να μείνω πλάι στις καρδιά σου το χτύπο. Όλα θα γίνουν, θα μπει στη ζωή μου. Αρκεί να σ' αρέσει η μουσική μου. Όλα θα γίνουν, θα μπεις στη ζωή μου. Αρκεί να σ' αρέσει η μουσική μου. Για πάμε λίγο, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Είναι η πρώτη σκηνή, είναι η πρώτη στιγμή. Που φανταζεσαι εσένα και εμένα μαζί. Που φανταζεσαι εμένα στο κρεβάτι σε γυμνή. Που φανταζεσαι αυτό που ποτέ δεν θα σέβει. Να πάρουμε όμως τη μία σε πάλι αυτή. Γεμάτο μαγαζί, οι φίλοι σου μαζί. Εγώ κάπου εκεί, τραγουδίνα εκεί. Τι τώρα, θέλω το πρώτο σου φίλι. Γιατί που είχε ένα ποτό δυνατό. Και τι, τώρα το έχω ανάψει να πω κι εσύ. Τι θα παραγγείλουμε για πρωινό. Λάβος κοινικό, λάβος η προσέγγιση σου. Το μάθες κι αυτό. Αυτό πάρε το φίλο σου και πούλησε άλλο τώρα την τρέλα. Μην νομίζεις πως εγώ χωράω. Πάμε λίγο λίγο μαζί και λες τι. Πρέπει κάτι τώρα να πω. Το κλειδί να είναι μαγικό. Και σε λίγο πάλι θα βρω πως να αλλάξω το σενάριο. Μα εγώ θα είμαι αυτής που θα φέρω άλλη εκδοχή. Και σε λίγο πάλι θα βρω πως να αλλάξω το σενάριο. Πρέπει κάτι τώρα να πω. Το κλειδί να είναι μαγικό. Και σε λίγο πάλι θα βρω πως να αλλάξω το σενάριο. Μα εγώ θα είμαι αυτή που θα φέρω άλλη εκδοχή. Και σε λίγο πάλι θα βρω πως να αλλάξω το σενάριο. Δεύτερο σκηνικό, λίγο πιο κάθετο, πιο καλοκαιρινό. Με ήλιο δυνατό. Νομίζω ότι μου αρέσει λίγο παραπάνω εδώ. Μου θέλει να βγει πιο έξω από το μπικίνι. Αυτό που βλέπεις τώρα ανεβαίνει αδερναλίνη. 40 βαθμούς έχει κι όμως τρέμεις απ' τη ρίγη. Θες κάτι να πεις, μα την ανάσα σου, ένα σκοπός φύγει. Όταν μιλάς ακούγεται αλήθεια σκόντα. Σαν να γυρίζει από ταινία. Σαν να νομίζεις πως θα. Όμως και εκεί, πάνω σε βλέπω από τα. Βάλε μέσα τη γλώσσα, μοιάζεις λίγο με σκύλες. Σαν παιδί για τα θέληματα. Μα αν το σε στείλω, πήγαινε πάσο. Τράβα άλλο φύλλο, κάνε λίγο πιο πέρα γιατί. Πάμε λίγο δυνατά και λες, πρέπει κάτι τώρα να πω. Σε λίγο πάλι θα βρω πως να αλλάξω το σενάριο. Μα εγώ θα είμαι αυτή που θα φέρω άλλη εκδοχή. Και σε λίγο πάλι θα βρω πως να αλλάξω το σενάριο. Πρέπει κάτι τώρα να πω. Το κλειδί να είναι μαγικό. Και σε λίγο πάλι θα βρω πως να αλλάξω το σενάριο. Μα εγώ θα είμαι αυτή που θα φέρω άλλη εκδοχή. Και σε λίγο πάλι θα βρω πως να αλλάξω το σενάριο. Σας ευχαριστώ πολύ! Κι άλλο, πάμε λίγο, γιατί έτσι, πάμε λίγο και Για να σ' αγαπήσω πρώτη, για να σ' αποδείξω ότι μπορώ να ακούσω την καρδιά σου που χτυπά. Και τα όνειρα σου απόσε ίσως βγουν αληθινά. Για να αυτά, μετά σου είναι αρκετά. Έχω πολλά μυστικά που δεν θα μείνουν κρυφά.
Μάλλον στο κόκκο βλέμμα μου εσύ θα τρέμεις. Ξέρω πως να σε κάνω πίσω μου να τρέχεις. Πάμε λίγο όλοι μαζί, γιατί 6 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Να σε κερδίσω πρώτη. Υπάρχουν 6 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Να σε κερδίσω πρώτη. Πάμε λίγο όλοι μαζί. Με βλέπεις πως θα σε κοιτάζω και ξέρεις πως σε λίγο θα είμαστε μαζί. Σε νιώθω, θέλεις το κορμί μου και μένα μου φίλη θα έχεις ξετρελαθεί. Γιατί λίγο στη λογική να μας βάλει φωτιά. Πάμε λίγο δυνατά και 6 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Να σε κερδίσω πρώτη. Υπάρχουν 6 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Να σε κερδίσω πρώτη. Six. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ! Πόση χαρά σήμερα, πόση αγάπη εδώ μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε απίστευτοι! Γιάννα Δοδοπούλου! Καλή συνέχεια, σας εύχομαι προσωπικά να περνάτε καλά. Υγεία και δύναμη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ! Την επόμενη φορά. Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Bright and comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Μαζί μας βρίσκεται και ο ηθοποιός από τη σειρά Δικαίωση, Αλέξανδρος Γκίκας. Και ο παλιός μας φίλος και αγαπημένος κύριος Κατσαφάδος. Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο, δυο καρδιές και έναν ήλιο στη μέση. Παίρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει. Παίρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει.
Χαίρομαι πάρα πολύ που και φέτος βρέθηκα εδώ, σε παιδάκια, σε ανθρώπους που πραγματικά αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφο μέσα από την καθημερινότητά μας να σκεφτόμαστε ότι κάποιοι άνθρωποι μας έχουν ανάγκη, να αφιερώνουμε χρόνο για τους άλλους. Χαμόγελο, αγάπη, υγεία, ευτυχία, αυτό εύχομαι εγώ μέσα από την καρδιά μου και να περνάνε όλοι καλά. Πολλά φιλάκια, ευχαριστώ και σήμερα. Γεια σας, γεια σας! Κύριε Δήμαρχε, πόσο σημαντική είναι η παρουσία της κοινωνικής στήριξης δίπλα στα παιδιά? Θα μπορούσα να πω πολύ σημαντική. Θέλω να ξέρετε, οι φαίνονται με πράξεις και όχι με λόγια. Και εμείς που είμαστε δήμαρχοι, ορισμένοι πολιτικοί, ξέρετε, αυτά τα αξιώματα έρχονται και παρέρχονται. Εκείνο που μένει είναι στον απολογισμό της ζωής που κάνεις, τι ήταν η κοινωνική σου προσφορά. Και σήμερα πρέπει με πιο έντονο ρυθμό να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας και να μην τους βλέπουμε σαν αριθμούς. Πρέπει να τους βλέπουμε σαν οντότητες που δυστυχώς, χωρίς να το θέλουν, έφυγε η γη κάτω από τα πόδια τους. Ας λοιπόν συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Το να κάνουμε κάτι και να το διατυμπανίζουμε, εγώ το θεωρώ ότι είναι μια τρύπα στο νερό. Το να κάνεις χωρίς να βγαίνεις να το διατυμπανίζεις, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Και εγώ ευχαριστώ. Άντε, καλό Πάσχα. Είμαι πρόεδρος ο Παλιοφάγερος Σφύρου των Ερυθρού Σταυρού. Επί σειρά ετών η κυρία Τσιακάλου έχει την ευαισθησία να μας καλεί και φέρνουμε πάντα τα παιδιά, τα προβληματικά, τα παιδιά τα ορφανά, τα παιδιά καλύπτει, τα παιδιά που κάνουν αιμοκάθαρση. Οι υποχρεώσεις απέναντί της είναι άπειρες. Της οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Με πρώτη ευκαιρία θα τη βραβεύσουμε γιατί της αξίζουν πολλά. Την άλλη μέρα θα με ρωτάνε τα παιδιά, κυρία, πότε θα πάμε στην κυρία Σιακάλου, και δεν ξέρουν καλά το όνομά. Όμως αυτό που κάνει είναι θεάρεστο. Για μένα είναι ένας επίγειος άγγελος. Καλό Πάσχα. Εγώ θα ήθελα να πω σαν αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εφήτηρου του Σταυρού, πραγματικά πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Τσακάλου και τις εγκάρδιες, ας πούμε, ευχές μας να συνεχίσει αυτό το έργο, γιατί έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα παιδιά αυτά, είδατε και μέσα τι γίνεται στην πίστα. Και την εύχομαι από την ψυχή μου, ο Θεός να την έχει καλά, να συνεχίσει το έργο της. Και εμείς την αγαπάμε πολύ γιατί έχει σταθεί δίπλα μας. Ευχαριστώ, παιδιά, για καλή ανάσταση. Να έχετε καλές γιορτές. Η κοινωνία στιγματίζει τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες. Δεν μ' αρέσει να είμαι απεσιόδοξη, μ' αρέσει πάντα να βλέπω από τη θετική πλευρά τα πάντα και το ποτήρι πάντα μισογεμάτο. Ως καλλιτέχνης, μ' αρέσει να στηρίζω μέσα από το έργο μου το καλλιτεχνικό τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Για το λόγο αυτό και στις 26 Απριλίου θα γίνει μια συναυλία με μένα ως σολίστα ακορντεόν και συνθέτη και τον Νικόλα Βαγιάγγελο στο πιάνο, όπου τα έσοδα της συναυλίας, ένα μέρος των εσόδων θα δοθούν στην κοινωνική στήριξη. Μέσα από αυτό το καλλιτεχνικό μας έργο βοηθάμε τα παιδιά που θέλουμε να τα θεωρούμε ίσα με εμάς όλους τους ανθρώπους. Ο εθελοντισμός λοιπόν βοηθάει? Ναι, ασφαλώς και βοηθάει και κάνει το έργο να παίρνει φτερά και να μεγαλώνει. Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι η παρουσία οργανισμών όπως η κοινωνική στήριξη δίπλα σε παιδιά με ειδικές ανάγκες? Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτές τις Άγιες μέρες. Βέβαια, το μόνο Χριστούγεννα Πάσχα είναι ένα θέμα, πρέπει όλο το χρόνο να είμαστε μαζί και η κυρία Τσιακάλου, η αγαπητή Αναστασία, είναι κοντά στα παιδιά και εγώ τη γνώρισα μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάνω, την έκδοσή μου, τη δύναμη της προσφοράς που είναι ένα ετήσιο λεύκομα και προβάλλει τα ιδρύματα και τους φιλανθρώπους. Βγαίνει για τέταρτη χρονιά, αγωνιζόμαστε αρκετά χρόνια για αυτή τη δουλειά. Μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια γνώρισα πραγματικά σπουδαίους ανθρώπους, ανθρώπους που προσφέρουν και δίνουν ψυχή, καρδιά, υλικά αγαθά γιατί είναι απαραίτητα για αυτά τα παιδιά και για μεγάλους και για ηλικιωμένους, για μονογονικές οικογένειες, μανάδες που μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους, άρρωστους ανθρώπους, άνεργους, όλους αυτούς που έχουν την ανάγκη μας και μέσα στην κρίση ακόμα περισσότερο. Η κυρία Τσιακάλου είναι μία από αυτές, κοινωνική στήριξη, προσφέρει πάρα πολλά σε πάρα πολλά ιδρύματα και όσο μπορώ προσωπικά και εγώ είμαστε κοντά της, γιατί νομίζω ότι η προσφορά και πρέπει να ακούγεται, ώστε να ξέρουν και τα παιδιά και οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη ότι είναι δίπλα τους άνθρωποι.
αλλά να αποτελεί και, για, και παράδειγμα για τον διπλανό αυτό. Μήπως και εκείνος κάνει κάτι. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Ο εθελοντισμός στην ελληνική κοινωνία της μεγάλης κρίσης και των πολλαπλών αδιεξόδων αποτελεί μεγάλη ελπίδα και στέλνει σημαντικό μήνυμα ανθρωπιάς. Στη γιορτή της αγάπης που παρακολουθήσατε μέσα από την τηλεόραση της Ζούγκλας, η κοινωνική στήριξη στέλνει ακριβώς αυτό το μήνυμα.